Κύριε Δερή, αγαπητέ Γιάννη, γεια σου. Γεια σας κύριε Μακριώτη. Γεια σας. Χαίρομαι που είμαστε για μια ακόμη φορά μαζί. Και εγώ. Στον αέρα. Μαθατήσε και στην ΣΕΡΕ, σε περιοδία του Κομμουνιστικού Κόμματος. Όχι για ευχάριστους λόγους, για τη μεγάλη καταστροφή που έγινε εδώ στον κάμπο των Σερών, στο νότιο κομμάτι, εδώ στην Αμφίπολη, στην Παλιοκόμη, όπου έχουμε σχεδόν ολική καταστροφή. Και θα δούμε τώρα πώς θα πιέσουμε κι εμείς, πώς θα φωνάξουμε εκεί για να αποζημιωθούν οι άνθρωποι, για να μπορέσουν δηλαδή να ξανακαλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Γι' αυτό το πράγμα μιλάμε. Και καλά θα κάνετε, γιατί η πλειοψηφία των αγροτών είναι εκτεθειμένη στα καιρικά φαινόμενα, εγγύσεις δεν υπάρχουν πολλές για το εισόδημά τους και στην κυριολεξία, εάν δεν υπάρχει αυτή η βοήθεια. Πάλι από χρήματα δικά τους είναι βέβαια, από τον ΕΛΓΑ, από τις κρατήσεις είναι, από την εμπορία των γενικών. Ο οποίος αποζημιώνει βεβαίως σε ποσοστό ανεπαρκέστατο. Και με καθυστέρηση, είναι γεγονός αυτό. Και έστω και αυτό όμως είναι μια βοήθεια και καλά θα κάνετε να τονίσετε κι εσείς και να υψώσετε τη φωνή. Λοιπόν, τώρα από εκεί, από τα χωράφια λοιπόν των Σερών, αγαπητέ Γιάννη, ναι, να μιλήσουμε για τα γενικότερα θέματα. Και πρώτα απ' όλα θέλω να σου πω, να ξεκινήσουμε και πάλι από τα αγροτικά. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, εκτός από την τραγωδία που ζουν οι άνθρωποι και την καταστροφή των υποδομών, φέρνει αυξήσεις σε βασικά προϊόντα όπως τα σιτηρά στη Δύση και δημιουργεί και άμεσους κινδύνους για επιστημική κρίση στις φτωχές χώρες. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό, κατά τη γνώμη σου? Εντάξει, καταρχήν το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη λήξη του πολέμου. Και με αυτή είναι η ρυθμική λύση. Βεβαίως κάτι τέτοιο δεν. Αυτό μένει προς το παρόν ευχή όλων μας. Δεν προκύπτει, δεν φαίνεται να γίνεται. Οι πρωταγωνιστές δεν φαίνεται να θέλουν και τόσο γρήγορα. Ναι, το πόλεμο. Σωστά. Οι ανταγωνισμοί και είναι πάρα πολύ ισχυροί. Έχουν συσσωρευτεί πολύ μεγάλα αντιτιθέμενα συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή και από ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται εύκολα να σταματήσει αυτό. Κοιτάξτε κύριε Μακριώτη, ένα ζήτημα το οποίο βάζουμε εμείς ως ΚΚΕ είναι ότι η χώρα μας, μια πρώτη λύση για παράδειγμα, θα ήταν να αποσυρθεί από όλη αυτή τη λογική των κυρώσεων απέναντι στη Ρωσία. Γιατί τελικά αυτές τις κυρώσεις δεν τις πληρώνουν οι Ρώσοι ή οι Ρώσοι ολιγάρχες, τις πληρώνουν οι λαοί, όλοι οι λαοί και εν προκειμένου τις πληρώνει και ο ελληνικός λαός με την αύξηση του κοστολογίου, των μεταφορών, της ενέργειας και τα λοιπά, που έχει επίδραση βεβαίως και στην διατροφική αλυσίδα. Το ζήτημα τώρα της διατροφικής επάρκειας, το ζήτημα της επιστημικής κρίσης, θα ήθελα να θυμίσω εδώ και την πορεία της ελληνικής γεωργίας, τη φθήνουσα πορεία της ελληνικής γεωργίας σε σχέση με την παραγωγή βασικών αγαθών, όπως για παράδειγμα το σκληρό και το μαλακό σιτάρι, για το οποίο κύριε Μακριώτη πριν από 3-4 δεκαετίες η Ελλάδα ήταν χώρα πλεονασματική και τώρα πια είναι χώρα που εισάγει τέτοια προϊόντα. Εν τω μεταξύ αυτό που μεσολάβησε είναι η κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αγρότες τα ξέρουν πάρα πολύ καλά. Είναι ένα σύνθετο ζήτημα το οποίο θα έλεγα ότι θα μπορούσε και ένας σχεδιασμός άμεσος, όσο πιο άμεσος, σε σχέση με την καλλιέργεια εδαφών στη χώρα μας, με σιτηρά, γενικά με όλα τα δημητριακά προϊόντα που χρειάζονται. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι, κύριε Μακριώτη, αντί να σπέρνουμε σιτάρια και καλαμπόκια, να σπέρνουμε φωτοβολταϊκά τόξα σε γη, μάλιστα υψηλότατης παραγωγικής αξίας. Και αυτό κάτι δείχνει. Και έρχονται μετά οι ίδιοι, όχι εσείς, οι ίδιοι, οι φθήνοντες, οι κυβερνώντες και μας κουνάνε το δάχτυλο με την επιστημιστική κρίση. Είναι ζητήματα που πρέπει να τα σκεφτεί ο κόσμος. Τώρα βέβαια αγαπητέ Γιάννη, γνωρίζεις και εσύ, γνωρίζω και εγώ ότι το Σταρί δεν προσφέρει. Θέλει κρατικές καλλιέργειες, μεγάλα χωράφια, συγκεντρώσεις. Έβαλα κάποια ζητήματα έτσι για προβληματισμό. Ειδικά το μαλακό. Και το εισάγουν όλες οι ανεπτυγμένες χώρες, ακόμη και η Αίγυπτος, από τις χώρες όπως η Ουκρανία, η Ρωσία και όχι μόνο. Η χώρα μας παράγει το σκληρό και αυτό το εξάγει βέβαια, αλλά και για τις δικές της στην Ιταλία, για μακαρόνια και κάθε άλλο είδος σε αυτήν την εκδοχή και έχει και καλύτερα έσοδα. Αυτό είναι βέβαια ένα μεγάλο θέμα και δεν είναι αυτή τη στιγμή. Ναι, είναι αφορά γενικότερα την αγροτική. Την αγροτική πολιτική της χώρας αφορά. Αυτό δεν είναι ένα ακριβώς πολλά. Συμφωνώ μαζί σου ότι αυτό είναι ένα άλλο θέμα βέβαια. Το ποιες είναι οι καλλιέργειες και πώς πρέπει και πώς οι καινούργιες τεχνολογίες. Ωστόσο με το ζήτημα των κυρώσεων, ναι, κύριε Μαγκριώτη, εμείς επιμένουμε σε αυτό. Πέρα από τα άλλα άμεσα μέτρα που προτείνουμε σε σχέση με τους ειδικούς πόρους κατανάλωσης,
σε σχέση με το ΦΠΑ για τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, για την ακρίβεια μιλάω τώρα, γενικότερα για τις λαϊκές οικογένειες, είναι και το ζήτημα των κυρώσεων στη Ρωσία, από τις οποίες κυρώσεις εμείς λέμε να προτείνουμε να αποσυρθούμε, και αυτό το λέμε από το 2014, όπου περιοχές ολόκληρες όπως η Αριδαία, η Πέλα, η Μαθία έχουν πληγεί πολύ πολύ σοβαρά από το εμπάργκο. Και πλήττονται και τώρα βέβαια με τα και εξακολουθούν να πλήττονται. Και λες τώρα, τελικά αυτές οι κυρώσεις εναντίον ποιον στρέφονται? Εναντίον των Ρώσων ή εναντίον των Ελλήνων τελικά? Είναι γεγονός ότι οικονομικά έχει πληγεί πάρα πολύ η Ευρώπη και θα πληγεί ακόμη περισσότερο από αυτές τις κυρώσεις. Ακόμα και ο Μισελ, ο πρόεδρος του Συμβουλίου, το είπε χθες όταν οι G7 αποφάσισαν να κόψουν την αγορά χρυσού από τη Μόσχα για να μην ενισχύουν συναλλαγματικά. Και είπε ότι αυτό το τέλος πάλι μπορεί να μας κάνει μαζί μια. Και βλέπουμε ότι αυτοί που πλήττονται κυρίως είναι, πέρα από την, θα το δούμε και λίγο ευρύτερα, πλήττονται και οι ευρωπαϊκοί κυρίως λαοί, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μακριά. Είναι για άλλη μια φορά μακριά. Τώρα βέβαια το παιχνίδι είναι γεωστρατηγικό και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Απλώς ακριβώς, οι κυρώσεις χρησιμοποιούνται για τα γεωπολιτικά παιχνίδια απέναντι στη Ρωσία. Θέλω να σε ρωτήσω όμως τώρα, επειδή ξέρω ότι πας πιο βαθιά τις σκέψεις σου και τις αναζητήσεις σου. Τώρα υπάρχει το Νταβός από τη μια πλευρά, δηλαδή το κέντρο, η Μέκα του φιλελεύθερου καπιταλισμού, και από την άλλη πλευρά υπάρχει το Αντιταβός της Αγίας Πετρούπολης, όπου εκεί συναντήθηκαν οι BRICS, γενικά δηλαδή οι αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά τα δεσποτικά και αυταρχικά καθεστώτα, ο κρατικός και αυταρχικός καπιταλισμός, να το πούμε έτσι. Μπορείς να μου πεις τώρα σε αυτή τη σύγκρουση. Ναι. Αναπτύσσεται μια σύγκρουση δύο καπιταλισμών, να το πω έτσι. Να έρθω πιο κοντά και στην ολογία του Κομμουνιστικού Κόμματος. Μια σύγκρουση δύο καπιταλισμών. Από την άλλη πλευρά του φιλελεύθερου και από την άλλη πλευρά του δεσποτικού, ας το πω έτσι, κρατικού. Πού βλέπεις εδώ, ναι, πώς βλέπεις να εξελίσσεται? Γιατί η χώρα μας, από ό,τι φαίνεται, θα γίνει παρανάλωμα σε αυτό το νέο ψυχρό πόλεμο. Δεν ξέρω αν αυτός είναι ο σωστός διαχωρισμός. Θα τον δεχτώ εγώ για την οικονομία της συζήτησης. Έτσι είναι. Έχουμε από τη μια μεριά τις χώρες της Δύσης, τις λεγόμενες του. Τις ευρωατλαντικές, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και από την άλλη έχουμε τη Ρωσία, την Κίνα, μια μεγάλη τεράστια ανερχόμενη οικονομική δύναμη, η οποία σύμφωνα με προβολές ειδικών στο άμεσο σχετικά μέλλον θα γίνει και πρώτη οικονομική δύναμη στον κόσμο. Νομίζω ότι περί αυτού πρόκειται, κύριε Μαγκριώτη, σωστά το θέσατε. Μιλάμε για σύγκρουση οικονομικών, τεράστιων οικονομικών συμφερόντων, που έχουν βεβαίως και μια γεωπολιτική διάσταση. Μια σύγκρουση βέβαια η οποία δεν έχει και τις εσωτερικές συγκρούσεις μεταξύ τους. Δηλαδή η σύγκρουση ανάμεσα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει κοπάσει. Υπάρχει και αυτή. Θα ξαναεμφανιστεί, είναι βέβαια. Άλλο αν έχει υποσταλεί για ένα διάστημα τώρα. Και η στρατηγική απέναντι στη Ρωσία είναι διαφορετική της, ο Άσπρος από την Ευρώπη. Ακριβώς. Απλώς η Ελλάδα, δηλαδή, η Πολωνία και οι βαλτικές χώρες έχουν ταυτιστεί με την Ουάσιγκτον. Ναι, βλέπουμε λοιπόν να ανταγωνίζονται όλοι με όλους αυτή τη στιγμή, και αν προς στιγμή τα στρατόπεδα φαίνονται να διαμορφώνονται έτσι όπως εσείς τα είπατε, τίποτα δεν αποκλείεται στο μέλλον να αλλάξει αυτή η μορφολογία των στρατοπέδων. Και επειδή, Γιάννη, η επικοινωνική δεσμή... Σε κάθε περίπτωση, κύριε Μακριώτη, δεν πρόκειται μονάχα, μακάρι να επρόκειτο μόνο γι' αυτό και να σταματούσαν ή να είχαν το χαρακτήρα μονάχα οικονομικών ανταγωνισμών. Πολύ συχνότατα, αυτό το δείχνει η ιστορία, το δείχνει και ο πόλεμος στην Ουκρανία, αυτές οι οικονομικές διαφορές δεν μπορούν να λυθούν με άλλα μέσα, και τότε το λόγο παίρνουν τα όπλα. Πολύ φοβόμαστε ότι σε τέτοιου είδους διακυβεύσεις τέτοιων τεράστιων ζητημάτων το λόγο τελικά έχουν τα όπλα, γιατί ποτέ, αν θέλετε, και στην ιστορία δεν άλλαξαν οι γεωστρατηγικοί συσχετισμοί ανέμακτα. Δεν είναι ευχάριστο αυτά που λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και είναι και πολύ σκληρή, και καλά κάνεις και τη θίγεις. Εχθές η G7 με εισήγηση των Biden αποφάσισε να δώσουν 600 δις για υποδομές σε αναπτυσσόμενες χώρες, γιατί τους έχει υπερφαλαγγίσει ο κρατικός καπιταλισμός της Κίνας. Την υποσαχάρια όλη λίγο πολύ την έχει αγοράσει η Κίνα και το ξέρουν όλοι αυτό. Όπως και τη μισή Ευρώπη τις υποδομές. Η Κόσκο εδώ είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στην Κίνα, κύριε Μαγκριώτη, σημασία έχει το ουσιαστικό πάντα, είναι ο καπιταλισμός. Αυτό θέλω να πω. Ότι ο δυτικός, ας πούμε, καπιταλισμός, να το πω έτσι, προσπαθεί να αντιπιτευτεί πλέον στην Κίνα, γιατί βλέπει όλα τα άλλα μέσα είναι τελέσφορα, και λέει θα δώσουμε 600 δισεκατομμύρια για υποδομές γιατί μας έχει υπερφαλαγγίσει η Κίνα. Είναι αυτό ακριβώς που είπατε και εσείς προηγουμένως, ότι προβάλλοντας τη δυναμική του μέλλοντος η Κίνα θα τα καταπιεί όλα. Αν χρειαστεί και ο δυτικός καπιταλισμός, θα γίνει κρατικός καπιταλισμός όπως έγινε στο παρελθόν με το σχέδιο Μάρσαλ, για παράδειγμα.
Και ήδη τώρα δεν γίνεται το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν είναι μια απάντηση κρατικού μονοπωλιακού καπιταλισμού, να το πω και εγώ χρησιμοποιώντας παλιότερους όρους του ΚΚΕ. Έτσι. Θα θυμηθούμε και το κράτος και το ιμπεριαλισμό τελευταίο μέτρο του καπιταλισμού. Ή το 1 τρισεκατομμύριο που δίνει η κυβέρνηση Biden, οι Δημοκρατικές Ηνωμένες Πολιτείες, για την ανανέωση των υποδομών, την πράσινη μετάβαση. Μιλάμε για 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Δολάρια μιλάμε, για τεράστια ποσά. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό είναι το ζήτημα, κύριε Μαγκριώτη, αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουν οι λαοί. Δεν μπορώ να πω ότι έχει συνειδητοποιηθεί από τους λαούς τους τεράστιους κινδύνους που περικλεί αυτή η σύγκρουση. Μιλάμε για μια σύγκρουση. Αυτή τη στιγμή αυτοί συγκρούονται στην Ουκρανία. Απλώς η σύγκρουση διεξάγεται στη χώρα της Ουκρανίας με θύμα τον ουκρανικό λαό. Η σύγκρουση είναι ολοφάνερη. Ποιοι είναι το δυτικό στρατόπεδο και το λεγόμενο ευρασιατικό, η Ρωσία κατά πρώτο λόγο και με ένα έμεσο τρόπο η Κίνα. Περί αυτού πρόκειται. Και δεν ξέρουμε και τι διαστάσεις θα πάρει αύριο μεθαύριο αυτό. Λέω και να θυμηθούμε και λίγο και το Λένιν στον εμπεριαλισμό, τελευταίο στάδιο του καπιταλισμού, στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Στις αρχές λοιπόν του επόμενου, του 21ου αιώνα, ξαναζούμε, θα έλεγα, αυτή την ανάλυση, μόνο που τώρα είναι όλοι. Και φαντάζομαι ότι εσάς αυτό σας στεναχωρεί ιδιαίτερο και ιδεολογικά και πολιτικά, γιατί και χώρες όπως η Σοβιετική Ένωση, η Ρωσία διαλύθηκαν και έχουν γίνει καπιταλιστικές, ανεξάρτητα κάποιος αν συμφωνούσε όχι με το καθεστώς, και η Κίνα, που παρότι κατά φημισμόν έχει κομμουνιστικό κόμμα, αυτή τη στιγμή είναι ο πιο επιθετικός καπιταλισμός, ο πιο άγριος, θα έλεγα. Επιβεβαιώνεται η ανάλυση του Λένιν για τον υπεριαλισμό. Εντάξει, αυτό μοναχά να πούμε. Θυμηθήκαμε και τα φοιτικά μας χρόνια. Ναι. Κύριε Θελή, πάμε όμως πιο κάτω. Τα πράγματα είναι πολύ βαριά για το εσωτερικό μας. Άλλωστε αυτά μας αφορούν όμως. Δεν είναι θεωρητικές κουβέντες, γιατί από αυτά επηρεαζόμαστε. Οι συνθήκες εργασίας της Κόσκο, ας πούμε, που είναι γαλέρας, δεν είναι τυχαίο από εδώ και 15 χρόνια. Έχει να κάνει με όλα αυτά που συζητάμε. Λοιπόν, φυσικά η Κόσκο έχει κέρδη, αλλά έχει κέρδη εις βάρος των εργαζομένων, εις βάρος της τοπικής παραγωγής, εις βάρος όλων αυτών. Τώρα, στη Σύνοδο Κορυφής όμως Ευρωπαϊκής Ένωσης προχθές, επισημοποιήθηκε πλέον η απόλυτη άρνηση των ισχυρών της Ευρώπης να ασχοληθούν με την ενεργειακή ακρίβεια. Είπαν η κάθε χώρα είναι διαφορετική περίπτωση, ας πάρει τα δικά της μέτρα. Και ήδη πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν πάρει. Ο κ. Μητσοτάκης επέμενε να είναι ευρωπαϊκή πολιτική, ενώ ήξερε ότι δεν θα υπάρξει κάτι τέτοιο, και τώρα θα νομοθετήσει, υποτίθεται, κάποια μέτρα για την αναβολή για κάποιο χρονιά, 11 μήνες περίπου, της ρήτρας αναπροσαρμογής κλπ. Τι βλέπετε πίσω από αυτά τα μέτρα του κ. Μητσοτάκη? Αφενός μεν είναι αποτελεσματικά, θα βοηθήσουν την οικονομία, θα βοηθήσουν τους εργαζόμενους, συνταξιούχους. Και δεύτερον, καμιά ποδηριά εκλογών. Εντάξει, οι εκλογές είναι προφανώς στο τραπέζι. Η εκτίμηση που υπάρχει γενικότερα είναι ότι θα γίνουν το ερχόμενο φθινόπωρο, εκτός από πρόπτου, αυτό ξέρουμε κι εμείς. Από εκεί και πέρα, τα μέχρι τώρα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας αποδείχθηκαν άκρως αναποτελεσματικά. Ήταν κυριολεκτικά ασπιρίνες σε μια βαρύτατη πάθηση. Εδώ φοβάται ο κόσμος να ανοίξει τους λογαριασμούς για να μην δει τα νούμερα και πάθει κανένα εγκεφαλικό. Το βλέπω εδώ στα κοινόχρηστα της φορητικής εδώ. Ο κόσμος αργεί να πάρει τους φακέλους. Αν είναι να αλλάξει, δηλαδή να πληρώνει απευθείας τη ρήτρα αναπροσαρμογής ΚΑΣ ο ίδιος, ή να έρθει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να του πει ότι αυτό θα γίνει με έμεσο τρόπο μέσα από τη φορολογία, αυτό δεν έχει, ξέρετε, δεν έχει και πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Αυτό που λέμε εμείς ως κόμμα και κάνουμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις είναι ότι πρέπει να καταργηθεί αυτή η ρήτρα αναπροσαρμογής, ότι πρέπει να καταργηθεί το χρηματιστήριο. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να αποδομηθεί όλο αυτό το πλαίσιο της απελευθερωμένης ενέργειας, όπως λέγεται, προκειμένου να μπορεί μια χώρα, να μπορεί μια κυβέρνηση μάλλον, να πάρει όλα εκείνα τα ενδεδειγμένα μέτρα για να μην φορτωθεί. Τώρα αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης, από ό,τι φαίνεται, Αυτό δεν έχει σκοπό να το κάνει ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε βέβαια ο Τσίπρας, ο οποίος το νομοθέτησε το χρηματιστήριο της ενέργειας. Είναι στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ακριβώς. Και ο κ. Τσίπρας εφήρμοσε το τρίτο μνημόνιο που είναι στηρά το ευρωπαϊκό πλαίσιο, παρότι θα το άσκηζε το 2015. Να σου πω το, αγαπητέ κύριε Δελή, ο Μητσοτάκης παίζει το ρόλο του πατερούλη. Από τη μια πλευρά η υπερφορολογία ληστεύει τα νοικοκυριά, τους καταναλωτές και την οικονομία με την ακρίβεια. Η ακρίβεια είναι το καλύτερο μέσο για να ληστεύεις τον κόσμο και να φουλάρεις τα κρατικά ταμεία λόγω του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Αντί να μειώσεις το ΦΠΑ
και τον ειδικό φόρο κατανάλωση, ειδικά στα καύσιμα αλλά και στα προϊόντα πρώτης ανάγκης, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, αυτόν τον αφήνει, πολλαπλασιάζει τα έσοδά του και από την άλλη πλευρά, σαν πατερούλης, λέει, σας γυρνάω και πίσω με επιδόματα ένα μέρος, το εμπέμπτον περίπου αυτού που ήδη έχει εισπράξει. Αυτό δεν είναι κοροϊδία. Μα γι' αυτό σας είπα και τα περισσότερα και τελικά χρηματοδοτεί και επιδοτεί. Στην πραγματικότητα επιδοτεί τους ενεργειακούς ομίλους με άλλο τρόπο. Δηλαδή δεν έχει σημασία αν θα το πληρώσω εγώ τη ρήτρα προσαρμογής απευθείας ως καταναλωτής ή θα πάει το κράτος του οποίου εγώ τα έσοδα φροντίζω και αυξάνω κάθε φορά. Εγώ εννοείται ως λαϊκές οικογένειες με αυτή την έννοια το λέω. Δεν έχει καμιά διαφορά αυτό. Σκοπός είναι να μην υπάρχουν αυτά τα έσοδα για αυτούς τους ενεργειακούς ομίλους, να καταργηθούν, όχι να φορολογήσουμε τα υπερκέρδη, να μην έχουν τη δυνατότητα να έχουν υπερκέρδη. Γιατί πρόσεξε, Γιάννη, τα υπερκέρδη των ομίλων πάνω μπαίνει ΦΠΑ, δηλαδή εκεί χτίζονται και τα υπερέσοδα του κράτους. Ακριβώς, να το τονίσω αυτό. Συμφέρει δηλαδή στο Μητσοτάκη να υπάρχουν υπερκέρδη στις εταιρείες και μετά να κάνει και το φιλολαϊκό να λέει θα τους φορολογήσω κιόλας. Εκ των υστέρων. Τώρα, Γιάννη, για να ολοκληρώσουμε, βλέπετε κι εσείς όλες αυτές οι κινήσεις του Πρωθυπουργού και τα διέξοδο ότι μάλλον πάει για εκλογές τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, το γράφουν και όλα τα φιλοκυβερνητικά μέσα μας και συνημέρωση και το λένε. Η δική σας εκλογική στόχη, το ΣΑΚ Κομμουνιστικό Κόμμα, ποιοι είναι για αυτές τις εκλογές? Ο Τσίπρας λέει τους δικούς του, Ανδρουλάκης τους δικούς του. Να δυναμώσουμε όσο περισσότερο γίνεται, να δυναμώσει τη φωνή του λαού μέσα στη Βουλή. Οι 15 βουλευτές του ΚΚΕ, κύριε Μακριώτη, έδωσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν για να υπερασπίσουν τα συμφέροντα των λαϊκών οικογενειών και θα πρέπει να αυξηθούν αυτοί οι βουλευτές μέσα στην Ελληνική Βουλή. Ξέρουμε ότι καμία ψήφος στο ΚΚΕ δεν είναι χαμένη, ποτέ δεν ήταν χαμένη, ό,τι και αν λέγανε, ό,τι και αν λένε, γιατί και τώρα θα παιχτεί αυτό το σενάριο. Ομόλογος σταθεράς αξίες δηλαδή ο ψήφος του ΚΚΕ. Είναι μια ψήφος η οποία γίνεται μάχη μέσα στη Βουλή, γίνεται διεκδίκηση. Και, εν πάση περιπτώσει, συμβολή στο άνοιγμα ενός καινούριου δρόμου, ενός διαφορετικού δρόμου ανάπτυξης, αυτό που λέμε εμείς, τον οποίο εμείς τον προσδιορίζουμε. Είναι ο σοσιαλιστικός δρόμος. Είναι ο μόνος δρόμος που ανταποκρίνεται στα άμεσα και στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Και αυτόν τον δρόμο τον ανοίγουμε κάθε μέρα. Και με κάθε τρόπο. Αγαπητέ Γιάννη, κύριε Δέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ, καλή συνέχεια στην προσπάθειά σου εκεί στις πληγήσεις περιοχές αγροτικές των Σερών και καλή συνέχεια στην προσπάθειά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ευχαριστώ.